Είμαι έτοιμη για την πασαρέλα. Είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα καλά που λέει και ο Σάκης. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι το σύνολο της Βασιλικής θα αρέσει τα κορίτσια μας. Για να δούμε. Έτοιμες! Σας την φέρνω, βρε! Wow. Ποιος άφησε ανοιχτό το κλουβί και βγήκε έξω η τίγρης από τον Μπραχάμι? Η κρίκη πιο μεγάλη από αυτήν εδώ μεταξύ. Αρχίσαμε. Χόρεψε σαν να μην υπάρχει αύριο. Έβαλες και τις γόβες κύκνους, βλέπω. Βασιλικούλα ζάχαρη, βασιλικούλα μέλι. Όμως, μου διάλεξες το πιο αδύναμο top. Μ' αρέσει που είναι πιο oversized και κάθεται πιο έτσι ανάλαφρα στο σώμα και είναι και ημιδιάφανο. Δεν μ' αρέσουν όμως τα μανίκια με το βολάν και θεωρώ ότι χρωματικά, παρόλο που είναι σωστό το πάντρεμα των animal print μεταξύ τους, δεν σε τονίζουν όσο θα έπρεπε και δεν σε φωτίζουν. Φανταστικό το παντελόνι, οι γόβες όχι αγαπημένη μου επιλογή, η τσάντα πολύ ωραία, η κρίκη πάρα πολύ μεγάλη, για τα αυτιά και το ανάστημά σου, είσαι πολύ ωραία βαμμένη και μου αρέσει και το κοτσιδάκι σου. Μα και βέβαια έχουμε και δεύτερο μέρος. Έτσι θα σας αφήναμε. Βασιλική, γούσταρες την πασαρέλα? Την πασαρέλα την ευχαριστήθηκα, χόρεψα, θα το ξαναέκανα. Η Βασιλική ήταν πολύ ευδιάθετη, το ζούσε, ένιωθε πολύ ευχαριστημένη με αυτό που επέλεξε. Ήταν και άνετη στην πασαρέλα, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν γλυκύτατη. Ας δούμε τώρα πώς εξόδεψε η γλυκύτατη Βασιλική. Για την πουκαμίσα πλήρωσε 119 ευρώ, για το παντελόνι 68, για τις γόβες 70, η τσάντα κόστησε 29 ευρώ και τα σκουλαρίκια 12. Συνολικά δηλαδή πλήρωσε 298 ευρώ και της έμειναν 92 αφού κέρδισε 40 από το φάκελο.